να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε αρχές Κλεονές, όπου μετά από μια επιτυχημένη καλοκαιρινή σεζόν, το Green Theater ολοκληρώνει τις εκδηλώσεις με διήμερο rock festival σήμερα και αύριο και το Σαββατοκύριακο με μια γιορτή του κρασιού με τίτλο «Οι δρόμοι του Διόνυσου». Μετά από μια επιτυχημένη καλοκαιρινή σεζόν το Green Theater με πολύ ποιοτικές παραστάσεις θεατρικές αλλά και μουσικές, θα τελειώσουμε και θα κλείσουμε με το Rock Festival για δύο μέρες. Θα φιλοξενήσουμε δηλαδή rock συγκροτήματα από το Ναύπλιο, από το Κιάτο, από την Εμαία, παιδιά με ανησυχίες μουσικές που θέλουν να εκφραστούν. Θα φιλοξενηθούν στο Green Theater και έτσι θα μπορούν να τους απολαύσουν όλη της περιοχής με ελεύθερη την είσοδο σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε και στα νέα παιδιά τις ανησυχίες μας για αυτά και για τον πολιτισμό. Θεωρώ ότι πρέπει να αγκαλιαστεί αυτό το διήμερο, να γίνει και θεσμός, ώστε εκεί πέρα να μπορούν τα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα. Είμαστε ελεύθεροι να έρθουν όποιοι θέλουν από τα νέα παιδιά, με χειροτεχνίες, με βιβλία που θέλουν να εκθέσουν οτιδήποτε τους αφορά και θέλουν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Έχει τις πόρτες του ανοιχτές στο Green Theater για να έρθουν εκεί. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η προσέλευση του κόσμου είναι ελεύθερη, έτσι δεν υπάρχει είσοδο. Θέλουμε να απολαύσουμε αυτά τα παιδιά και να μην έχουμε έτσι να κλείσει και πιο χαρμόσυνα το φεστιβάλ. Έχουν κλείσει πολλά συγκροτήματα, τι είδατε? Συγκροτήματα είναι πολλά, είναι 10 συγκροτήματα από όλη την περιοχή γύρω-γύρω. Εξαιρετικά είναι, γιατί τα έχω ακούσει, έχουν φλόγα μέσα τους, έχουν χιούμορ, είναι που λέμε ροκ. Θα μπορέσουμε να τους απολαύσουμε λοιπόν όλοι εμείς οι μεγάλοι. Θέλω να πω βέβαια ότι μετά από αυτό θα τελειώσουμε, έτσι τελειώνει δηλαδή το Green Theater, με μία γιορτή του κρασιού, θα το έχουμε ονομάσει η Δρόμη του Διονύσου, όπου εκεί πια θα είναι ένα διήμερο που θα έρθουν καλλιτέχνες όπως ο Βασίλης Ολέκας, η Καλλιόπη Ιβέτα, ο Λάκης ο Χαλκιάς. Είναι μια συναυλία που την έχει διοργανώσει ο Νίκος Παπακώστας, ένας εξαίρετος συνθέτης, η Δενάη Παπουτσή, ο Σάκης ο Τσαλίκης, ένα υπέροχο σχήμα που είναι η Σαλάτα και οι Όλοι Καλοί Χωράνε. Νομίζω και αυτό το διήμερο θα έχει ενδιαφέρον, μια και οι περιοχές εδώ, αυτό που τους τροφοδοτεί και τους δίνει ζωντάνια είναι το κρασί. Θα κάνουμε μία αναφορά δηλαδή και ένα αφιέρωμα στο κρασί, θα το γλεντήσουμε, θα κάνουμε αναπαράσταση του τρίγου και όλα αυτά. Αλλά πολύ μεγάλο βάρος, το ξαναλέω, και εμένα προσωπικά μου αρέσει το rock festival, όπου εκεί θα πρωταγωνιστούν τα παιδιά. Είναι η σεζόν, ξεκινάει η σχολική σεζόν, είναι ευκαιρία τα παιδιά να βρεθούν εκεί και εμείς οι μεγάλοι να πάρουμε από αυτά.